Η σειρά που απαντάω στις ερωτήσεις σας συνεχίζεται. Σήμερα έχουμε ερώτηση για ηλιακό. Justice, όταν δεν ζεσταίνει ο θερμοσύμφωνας με τον ήλιο καλά, αλλά με το ρεύμα δουλεύει σωστά, τι είναι? Είναι συχνό φαινόμενο αυτό το χειμώνα, μετά από μια πολύ ζεστή περίοδο, το χειμώνα να έχουμε πρόβλημα με τον ηλιακό. Πριν συνεχίσω, πάμε να δούμε το χορηγό μας. Το σημερινό βίντεο είναι χορηγία της εταιρείας Κολομβούνης, ένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών από το 1977 στην Ηλιούπολη και το e-shop e-kolomvounis.gr. Ηλεκτρικές συσκευές, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, απορροφητήρες, κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες, φυσικό αέριο, αντλίες θερμότητας, τηλεοράσεις, λάπτοπ και πολλές μικροσυσκευές για κάθε ανάγκη. Στον Κολομβούνη μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές από ανθρώπους που ξέρουν καλά τα προϊόντα τους, με άμεση ποιοτική παράδοση στο χώρο σας, δυνατότητα δόσεων χωρίς πιστωτική κάρτα, τμήμα τεχνικής υποστήριξης που δίνει λύση σε κάθε ανάγκη ή πρόβλημα και είστε ήσυχοι ότι το σπίτι σας είναι σε καλά χέρια. Το χειμώνα συνήθως ο ηλιακός για να μπορέσει να μας βγάλει, να μας ζεστάνει το νερό, θέλει περίπου 2 ώρες ήλιο για να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο να μπορέσουν 2 άτομα να κάνουν μπάνιο. Όταν έχει περάσει όμως μια πολύ θερμή περίοδος όπως αυτή που ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ πιθανό να έχει χάσει τα υγρά του ο ηλιακός. Και πώς τα χάνει τα υγρά? Όταν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, αν είχατε παρακολουθήσει ένα παλιότερο βίντεο που είχα κάνει, η θερμοκρασία στο νερό μου είχε φτάσει σε μια ημέρα με καύσωνα 95 βαθμούς, το νερό που ερχόταν από τον ηλιακό. Οπότε τα υγρά που κυκλοφορούν μέσα στον ηλιακό και μαζεσταίνουν το νερό στο καζάνι μας, ανεβάζουν και αυτά θερμοκρασία, ανοίγει η βαλβίδα εκτόνωσης το καλοκαίρι και μας πετάει λίγα υγρά. Όσο πιο πολύ ζεσταίνεται και δεν χαλάμε εμείς το νερό του ηλιακού, τόσο περισσότερα υγρά χάνει. Μπορεί να περάσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι και να μας αδειάσει σχεδόν όλα τα υγρά. Οπότε το χειμώνα, που δεν έχει τόσο μεγάλη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία στην ταράτσα είναι πολύ πιο χαμηλή, έχουμε πρόβλημα και δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ένας συντηρητής να έρθει να σας συμπληρώσει τα υγρά του ηλιακού. Να ανοίξει τις τάπες από πάνω, βαλβίδα και την τάπα, να συμπληρώσει υγρά ηλιακού και να το ξανακλείσει και ο ηλιακός σας θα είναι σαν καινούριος. Τώρα, αν έχετε μετά από λίγο καιρό πάλι το ίδιο πρόβλημα, μπορεί να έχετε κάπου διαρροή, να έχει τρυπήσει κάποιο σωληνάκι και να χάνει υγρά ο ηλιακός σας. Αυτό μπορείτε να το δείτε αν έχει τίποτα υγρά κάτω από τον ηλιακό και βάφουν συνήθως την ταράτσα που οι περισσότεροι έχουν ή μοσαϊκό ή πλακάκι. Θα δείτε σημάδια αν έχει κάπου διαρροή. Γι' αυτό επιμένω ότι το καλοκαίρι, εάν δεν γίνεται πολύ χρήση του ζεστού νερού, πρέπει να σκεπάζουμε τον ηλιακό. Να σκεπάζουμε τον ένα από τους δύο συλλέκτες ή αν έχουμε μόνο ένα συλλέκτη να τον σκεπάζουμε κατά 70-80%. Με τη θερμοκρασία και μόνο που αναπτύσσεται στην ταράτσα υπάρχει ζεστό νερό για να κάνουν 2 και 3 άτομα μπάνιο κάθε μέρα το καλοκαίρι. Δεν μιλάμε να έχει συννεφιά, αλλά από τις 100 ημέρες του καλοκαιριού, τις 95, υπάρχει 100% ηλιοφάνεια όλη την ημέρα. Τουλάχιστον στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε, τα λέμε στο επόμενο.